Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Ηλία. Τι πεθάναμε, δεν μπορεί να βγάλουμε τους ανθρώπους μας έξω, τα παιδιά μας. Υποφέραμε. Τι άλλο να πω. Να έρθουν οι ίδιοι να τα δούνε, τα χάλια τους. Εκεί με βάρκες πάει, βγαίνει ο κόσμος από τα σπίτια. Κατοικίες, καταστήματα και δημόσια κτίρια πλημμύρισαν από τη σφοδρότερη κακοκαιρία που έχει πλήξει τον νομό τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου καταστράφηκε από τις κατολιστήσεις. Πολλά ποτάμια υπερχείλησαν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Πλημμυρίσαμε και να έρθουν αύριο να τους δώσουμε το χαράτσι να τους πείτε. Στην περιοχή Βαρβάσανα, μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά έξω από το σπίτι της. Πηγήκαμε, καθόμαστε μέσα από το σπίτι στην τουαλέτα, βουλώνουμε τις τρύπες και τα συμφώνια. Την πόρτα μπήκανε μέσα. Ο πύργος και η αρχαία Ολυμπία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στο κέντρο της πρωτεύουσας του νομού, το νερό έφτασε τα 70 εκατοστά, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Εγώ είμαι 55 χρόνια εδώ. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα, δεν το έχω δει ποτέ. Η πρωτοφανής βροχόπτωση, συνοδευόμενη και από χαλαζόπτωση, ξεκίνησε στις 12 το βράδυ και κράτησε για περισσότερες από 6 ώρες. Για τις πρώτες 6,5 ώρες σημειώθηκαν 175 χιλιοστά στην πόλη του Πύργου, δηλαδή 175 τόνους νερό αναστρέμα. Από την Αεροποντή πλημμύρισαν και τα υπόγεια του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου. Στεκενώνουμε το νοσοκομείο γιατί υπάρχει πρόβλημα, έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια. Εκείνο το οποίο προέχει για μας είναι να διακομίσουμε τους ασθενείς με ασφαλή τρόπο. Έχουν γίνει ήδη συνεννοήσεις με όλα τα γειτονικά νοσοκομεία. Από το πρωί έχει κοπεί το ρεύμα, το νερό, τα μηχανήματα δεν δουλεύουν και αδειάζει το νοσοκομείο. Στις εργατικές κατοικίες στο Κατάκολλο έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες άνθρωποι. Το νερό, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασε το 1,5 μέτρο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Στις 3 ώρα τη νύχτα βρήκα όχι αυτό το θέαμα. Ήταν πολύ χαμηλότερο το νερό. Φώναξα την αστυνομία. Ζήτησα βοήθεια. Από την πυροσβεστική ήρθαν τα παιδιά. Δεν ήσαν έμπειροι. Έψαχναν τα δημαρχεία. Έψαχναν την περιφέρεια. Κανένας. Ανύπαρκτη. Οι κάτοικοι κοιτούν συντετριμμένοι τις κατεστραμμένες περιουσίες τους. Πάντα είμαι από τις 1,5 ώρα εδώ πέρα. Έχω έρθει 15 φορές. Όλα διαλυμένα. Μία περιουσία τώρα, 15 χρόνια τη χτίζαμε. Από χθες το βράδυ, πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων. Στις επιχειρήσεις διάσωσης πήραν επίσης μέρος ελικόπτερο Super Puma και άνδρες της ΕΜΑΚ. Από την Αεροποντή πνίγηκαν εκατοντάδες ζώα, στάβλοι καταστράφηκαν και βράχοι καταπλάκωσαν το μοναστήρι της Παναγιάς της Κρεμαστής, όπου κινδύνευσαν οι καλόγριες. Οι πολίτες αγανακτισμένοι κατηγορούν δήμους και περιφέρεια για ολιγορία. Το νερό έρχεται από τα άλλα κανάλια. Είναι κακή κατασκευή, δεν ήταν καθαρισμένα και αυτή τη στιγμή τα σπίτια μας πλημμύρισαν γιατί το νερό δεν έχει από πού να φύγει. Φόβοι εκφράζονται ότι η κατάσταση θα φύγει εκτός ελέγχου, εάν όπως αναμένεται υπάρξει νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα. Μία ακόμη καταιγίδα ίσως προκαλέσει υπερχείληση του Αλφιού, τα νερά του οποίου βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο. Ο Σκάι με τον Χρήστο Στρατουλάκο και τον Σωτήρη Μπολάκη βρίσκεται από τις πρώτες στιγμές της μεγάλης καταστροφής στις περιοχές που επλήγησαν. Θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Μπολάκη να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες από τις εικόνες που έχει καταγράψει. Αυτήν την ώρα, πάντως, Σπύρο, να πούμε καταρχήν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία του πύργου στην ευρύτερη περιοχή που επλήγηκε εδώ τις βραδινές ώρες. Αυτήν την ώρα βλέπετε εδώ τις εργατικές κατοικίες Κατάκολου. Βλέπετε το νερό ότι αυτή τη στιγμή είναι στους 40-50 πόντους, στις 12 η ώρα. Όπως μας λέγανε οι κάτοικοι εδώ, δεν φαινόταν κανένα αυτοκίνητο που είναι ακριβώς έξω από τα σπίτια. Το νερό μπήκε μέσα, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Οι φθορές μεγάλες, ο κόσμος θα μείνει εδώ για να φυλάξει την περιουσία του καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κακοτεχνίες ή ελλειπή έργα ή παντελή απουσία έργων και υποδομών συντελούν σε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε αυτό το σημείο, αλλά και στην καρδιά του πύργου. Είχαμε πλημμυρισμένα καταστήματα από τα βουλωμένα φρεάτια, αλλά και τα μικρής διαμέτρου φρεάτια που δεν κατάφεραν να διοχετεύσουν τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ποσότητες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, στο νοσοκομείο Πύργου, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ρεύμα. Έχει πλημμυρίσει βέβαια το υπόγειο και το ισόγειο. Έχουν καταστραφεί μηχανήματα του νοσοκομείου. Είναι άγνωστο ακόμη πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το νοσοκομείο. Αλλά με ασφάλεια και με ομαλότητα μεταφέρθηκαν οι 89 ασθενείς που βρίσκονταν μέσα σε νοσοκομεία της Καλαμάτας και της Πάτρας. Αύριο, με το πρώτο φως ημέρας, τα κλιμάκια που έχουν συγκροτηθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα βγουν στις πληγές περιοχές για να καταγράψουν
τις ζημιές και να πάρουν το δρόμο των αποζημιώσεων. Και κυρίως να υπάρχει και κάποια πρόνοια αυτό για τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτια, πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Ακριβώς. Από την περιφέρεια μαθαίνουμε ότι κάποιοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και άλλοι σε συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά ως πότε πρέπει να αποκατασταθούν πρώτα αυτές οι ζημιές. Εδώ βλέπετε ένα σημείο το οποίο, όπως μας λένε οι κάτοικοι, έχουν πει κατ' επανάληψη τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Τελευταίως διοχετεύτηκαν στο κανάλι που περνάει ακριβώς κάτω από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε ακριβώς, για να σας δώσω να καταλάβετε, πάνω στο παλιό σειροδρομικό δίκτυο. Διοχετεύτηκαν άλλοι δύο αγωγοί από ό,τι μαθαίνουμε, με αποτέλεσμα να μην αντέξει το φρεάτιο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από αυτό το σπίτι, να διοχετεύσει τον μεγάλο όγκο των νερών. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Επίσης, να προσθέσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή για τον ποταμό Αλφιό. Από τις πυρκαγιές του 7, ο ποταμός δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν τα νερά. Με αποτέλεσμα, αυτή την ώρα υπάρχει μια επιφυλακή. Ήδη και σήμερα ήταν φουσκωμένος ο ποταμός. Μένει να δούμε αύριο αν τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον ποταμό. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πριν δούμε πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ώρες, όχι μόνο στις περιοχές που επλήγησαν, αλλά και σε άλλες περιοχές. Ήταν τόσο ισχυρή η βροχόπτωση στις περιοχές αυτές της Ηλίας? Βεβαίως. Τα φαινόμενα προκλήθηκαν από μια ατμοσφαιρική διαδραχή που κινήθηκε από τα δυτικά προς τα βορειοανατολικά και προκλήθηκε λόγω της έντονης αστάθειας στην περιοχή. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Αχαία και η Ηλία. Να δούμε και τα ύψη βροχής. Βλέπουμε ότι στον πύργο έπεσαν 177 χιλιοστά βροχής μέσα σε 7 ώρες, από τα μεσάνυχτα ως σήμερα σε 7 το πρωί. Στην Ολένια 150 χιλιοστά βροχής. Αυτά τα στοιχεία είναι από τον Θοδωρή Κονδύλη, τον ερασιτέχνη μετεωρολόγο. Θεωρείται πολύ βροχή αυτή η ώρα? Βεβαίως, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ύψος βροχής Φεβρουαρίου στον πύργο είναι τα 112 χιλιοστά βροχής, προφανώς έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περισσότερο νερό από ό,τι πέφτει μέσα σε ένα μήνα. Στην περιοχή. Τώρα, για τις περιοχές ιδιαίτερα, να αρχίσουμε που επλήγησαν, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους πια. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες? Δυστυχώς, περιμένουμε και αύριο να έχουμε μεγάλη ύψη βροχής. Βέβαια, όχι ό,τι είδαμε τις προηγούμενες ώρες. Δηλαδή, περιμένουμε περίπου 30 με 40 χιλιοστά βροχής, αλλά μέσα σε όλο το 24ωρο. Θα βρέξει, αλλά δεν θα είναι η κατάσταση των προηγούμενων ωρών. Μιλάμε για τον νομό Ηλίας ή γενικά την Δυτική Ελλάδα? Ναι, κυρίως για τη Δυτική Πελοπόννησο μιλάμε για φατίες. Παρόμοια φαινόμενα θα πλήξουν άλλες περιοχές? Δυστυχώς, φαίνεται ότι και αύριο θα έχουμε κακοκαιρία ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο μας έρχεται από τα νότια-νοτιοδυτικά, θα βαθύνει πάρα πολύ μέσα στην κεντρική Μεσόγειο. Μιλάμε, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μετεωρολογική βόμβα, δηλαδή η πίεση στο κέντρο του πέφτει με πολύ μεγάλο ρυθμό. Πρακτικά, για να ακούσει και ο κόσμος. Βλέπουμε στο χάρτη καταιγίδες σε σχεδόν όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ υψηλά ποσά βροχής σε όλη τη χώρα. Πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους σε στεριά και θάλασσα. Βλέπουμε στο Αιγαίο θα φτάσουν οι άνεμοι μέχρι και τα 10 μποφόρ. Τώρα η επικινδυνότητα των φαινομένων επικεντρώνεται κυρίως στη Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, βόρειες Ποράδες, βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, αλλά τονίζω ότι παντού θα έχουμε πολύ νερό αύριο. Στις περιοχές που αναφέρατε θα ρίξει τόσο βροχή όσο έριξε τις προηγούμενες ώρες στην Ηλία? Φαίνεται ότι θα πέσει πολύ νερό. Ιδιαίτερα για τον νομό της Αττικής και για την Αθήνα? Και στην Αθήνα φαίνεται ότι θα ρίξει πολύ, όμως δεν θα είναι τόσο όσο σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε, στη Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, βόρειες Ποράδες. Προσοχή λοιπόν τις επόμενες ώρες, προσοχή. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, από εκεί και πέρα αρχίζει να... Από την Τρίτη βλέπουμε κάποια ύφεση στην κεντρική και νότια χώρα. Μάλιστα. Τώρα από Τετάρτη μας έρχεται χιονιάς. Χιονιάς, οπότε, κρύο. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε για αυτά τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζιακοπούλου. Και εγώ.